Το road show με αυτοψίες επίδοξων επενδυτών για το λιμάνι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Ήρθατε εδώ πέρα μαζί με τους εργαζόμενους σε μια έκτακτη κινητοποίηση. Σήμερα γίναμε μάρτυρες μιας τραγικής εικόνας, να βλέπεις δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι μέχρι χθες λέγανε άλλα πράγματα, αναφέρομαι στους κυβερνητικούς εκπροσώπους, να πουλάνε εμψυχρό και να δείχνουν τα πλεονεκτήματα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε ξένους επενδυτές προκειμένου να χαθεί ένας χώρος ζωτικής σημασίας. 15 χρόνια τώρα παλεύουμε για να πείσουμε για το αυτονόητο. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης, έχει τα ίδιους πόρους, έχει τα κεφάλαια που χρειάζονται δηλαδή για να κάνει τις επενδύσεις που θα το είχαν καταστήσει ένα λιμάνι ανταγωνιστικό στην Μεσόγειο και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δυστυχώς οι κυβερνώντες, οι οποίοι σημειωτέων μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν μαζί μας στα κάγκελα όταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις προσπαθούσαν να πουλήσουν όχι το σύνολο του λιμανιού, αλλά το 50% και με διασφαλισμένες εργασιακές σχέσεις, ήταν μαζί μας λοιπόν στα κάγκελα και σήμερα είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν την τσίπα επάνω τους να διασφαλίσουν τουλάχιστον στην περίπτωση πόλης, γιατί πουλάνε το 100% του λιμανιού, να διασφαλίσουν τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων. Δηλαδή το αυτονόητο, αυτά που είχαν οι εργαζόμενοι μέχρι τώρα, να συνεχίσουν να τα έχουν. Εμείς θα συνεχίσουμε όπως κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια να είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων και να αγωνιζόμαστε μαζί τους, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι έχουν με πολύ μεγάλη επιμέλεια καταφέρει όλο αυτό το χρονικό διάστημα να απαξιώσουν το λιμάνι και να γίνει πλέον κατανοητό και στην ελληνική κοινωνία ότι η μόνη προοπτική για την ανάπτυξη του λιμανιού είναι η ιδιωτικοποίηση. Εμείς έχουμε άλλη άποψη και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε υπερασπιζόμενοι αυτό που κάναμε μέχρι τώρα.